Ο κύριος Φουντούλης για ένα λεπτό. Για άλλη μια φορά είμαστε θεατές στο ίδιο θέατρο του παραλόγου. Είναι απίστευτες οι καταστάσεις που βιώνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ τέτοια πολιτική αναλγησία και αθλειότητα δεν έχουμε ζήσει ποτέ μέχρι σήμερα. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες, δεμένοι πίσω από το άρμα της Γερμανίας και με επιθύμιο όργανό τους στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, γκρέμισαν και τα τελευταία οχυρά της Ελλάδας. Καταπάτησαν όλες τις υποσχέσεις τους προς τον λαό, προδίδοντας την πατρίδα τους και καταστρέφοντας τον τόπο, παραδίδοντας τον μαζί με τις επερχόμενες γενιές στους γενοκτόνους δανειστές του Δουνουτού και κυρίως στους συμμάχους και εταίρους φίλους μας. Φτωχοποιώντας το λαό, διαλύοντας όλες τις κοινωνικές τάξεις, το εμπόριο, τη δημόσια υγεία και ό,τι άλλο αφορά τη λειτουργία και την ύπαρξη ενός κράτους. Τα μνημονιακά δάνεια δεν έσωσαν την Ελλάδα, αλλά τις ευρωπαϊκές τράπεζες, μεταφέροντας τις ζημιές τους στα κράτη-μέλη και αυτά με τη σειρά τους Έλληνες φορολογούμενους. Στον ελληνικό προϋπολογισμό κατέληξαν λιγότερο από το 5% των δανείων, ύψους 220 δις ευρώ, που δόθηκαν για τη σωτηρία της Ελλάδας στα 5 πρώτα χρόνια των μνημονίων, ενώ τα υπόλοιπα πήγαν για τη διάσωση των ευρωπαϊκών τραπεζών, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε στη γερμανική οικονομική εφημερίδα Handelsblatt. Σε όλες τις χώρες που επιβάλλατε τη μνημονιακή δίθεν σωτηρία, το χρέος τους ως ποσοστό του ΑΕΠ το λιγότερο διπλασιάστηκε. Στην πραγματικότητα, η Επιτροπή δεν κάνει δηλώσεις για την πορεία των διαπραγματεύσεων του ελληνικού προγράμματος στήριξης, απλά συντάσσει το χρονικό ενός προαναγγελθέντους θανάτου. Ευχαριστώ.